Προσωπική σου ζωή, αυτό που ακούσαμε είναι ότι χώρισες. Χρόνια τώρα. Ήταν ένας ωραίος γάμος, δηλαδή το φαινόταν έξω. Ήταν ένα πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι με δύο πολύ όμορφα παιδιά. Αυτό είναι πάντα ένα παραμύθι. Πολλές φορές έτσι φαίνεται, έτσι τελειώνει. Δεν τελειώνει ποτέ. Μπορεί να ξαναρχίσει. Ο γάμος σίγουρα τελείωσε. Και ήταν και δύσκολο το πώς τελείωσε. Ήταν ένα δύσκολο διαζύγιο. Mm. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση το δικό μου το διαζύγιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα διαζύγια, τα λαμπερά. Και τα κοινή συνενέση. Που βλέπω. Επίσης δεν ήταν η κοινή συνενέση. Δεν ήταν κοινή συνενέση. Και δεν ήταν καθόλου λαμπερό. Δεν ήταν καθόλου χαρούμενο. Ως προς τι αυτό δηλαδή. Ως προς όλα. Σε όλες τις διαδικασίες. Ήταν ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο. Και επειδή ταλαιπωρήθηκα πολύ, πήρα μια απόφαση. Τουλάχιστον δεν μπορούσα να το σηκώσω εγώ ψυχικά και πιστεύω πως δεν μπορούσαν να το σηκώσουν και τα παιδιά το να υπάρχει οποιαδήποτε δημοσιότητα σε ένα δύσκολο διαζύγιο, να υπάρχει το οποιοδήποτε εξώφυλλο ή οποιαδήποτε σειρά γραμμένη δημοσιογραφικά ή οτιδήποτε. Γι' αυτό και δεν άνοιξε μύτη που λέω εγώ, σας το λέω δηλαδή δεν γράφτηκε τίποτα. Το ζητήσατε εσείς? Δεν υπήρξε καμιά συνεννόηση από την άλλη πλευρά. Κρυφό. Ήταν προσωπική μου επιλογή, καθαρά. Το σεβάστηκαν και οι δημοσιογράφοι. Μεγαλώνω, θα σου πω, ναι, χωρίς να έχω κάνει καμία συνεννόηση με κανέναν. Πήραν μία, πήραν δύο, πήραν 22. Θυμάμαι πάρα πολλές βραδιές να είμαι στο Blue Sky, σε αυτό το μικρό κανάλι που τόσο πολύ με βοήθησε. Με βοήθησε πάρα πολύ και πρακτικά. Mm-hmm. Επί της ουσίας δηλαδή. Και κατάφερα και έβγαλε ένα δύσκολο διαζύγιο, γιατί ένα δύσκολο διαζύγιο έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Και εγώ θέλω να σας πω ότι μεγαλώνω τα παιδιά μου μόνη μου. Ο μπαμπάς τους είναι στο εξωτερικό, είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, οπότε μεγαλώνω πραγματικά τα παιδιά μόνη μου. Μάνα και πατέρας δηλαδή, αυτή την εποχή. Εντελώς. Και αυτό δεν μου έδωσε εμένα. Δεν με άφησε, δεν είχα τη δύναμη να δώσω και καμία συνέντευξη ή να δω και κανένα εξώφυλλο. Το σεβάστηκαν οι συνάδελφοι χωρίς να τους πω τίποτα από όλα αυτά που λέω τώρα. Δηλαδή, παιδιά, δεν έχω να σας πω τίποτα, δεν δηλώνω τίποτα, δεν είδα και τίποτα γραμμένο. Δεν τους ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που σεβάστηκαν με λίγα λόγια, γιατί μόνο λίγα λόγια μπορούσα να πω σε αυτή τη δυσκολία που περνούσα. Όλη αυτή την κατάσταση τους ευχαριστώ. Τώρα τελείωσαν όλα τα δικαστήρια, βγήκαν, είμαστε μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς είμαστε καλά με τα παιδιά. Ένιωθα όμως την ανάγκη ότι έπρεπε να γίνουμε μια πολύ δυνατή ομάδα οι τρεις μας, ακόμα πιο δυνατή. Γιατί έτσι κι αλλιώς με τα παιδιά οι τρεις μας ήμασταν, με τα παιδιά οι τρεις μας μείναμε και με τα παιδιά οι τρεις μας παλέψαμε. Βγήκαμε απ' όλα. Είμαστε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ αγαπημένοι. Τι ηλικία έχουν τα παιδιά? Ο Κωνσταντινάκος είναι 13, η Αλεξανδρούλα είναι 11. Με έχει περάσει και στο ύψος ο Κωνσταντίνος. Και είναι δύο πολύ όμορφα παιδιά. Πώς το πήραν τα παιδιά? Είναι αντράκια. Πώς το διαχειρίστηκες και εσύ όλο αυτό? Θα σας πω με μεγάλη ειλικρίνεια ότι δεν μίλησα έτσι επίσημα να πάω σε κάποιο ψυχολόγο. Τώρα, αν είχα μια φίλη και ρώτησα και κάτι, αλλά μέχρι εκεί. Κανένα βιβλίο το διάβασα. Όμως έκανα αυτό που μου έλεγε η καρδιά μου. Επειδή ήμασταν οι τρεις μας και είχα δυο παιδάκια που με ρώτησαν πάρα πολλά πράγματα, είπα μόνο τις αλήθειες, υπήρξε μόνο ειλικρίνεια, δεν είχα και κάτι να κρύψω. Mm-hmm. Τους είπα τα πράγματα όπως συνέβησαν, έτσι και αλλιώς, και ίσως να είναι αυτό σημαντικό σε μένα και καλό. Ήταν πάρα πολλά τα ταξίδια. Ήμασταν πάρα πολύ μόνοι μας και πριν. Ήσασταν οι τρεις σας αρκετά. Ήμασταν πάρα πολύ οι τρεις μας και πριν. Δεν ήταν δηλαδή ότι ξαφνικά μάζεψε κάποιος τις βαλίτσες από το σπίτι και μείναμε οι τρεις μας. Ήμασταν έτσι και αλλιώς πολύ οι τρεις μας. Και βοήθησε αυτό πολύ. Και βοήθησε. Δεν έγινε κάτι κομβικό ξαφνικά αυτή τη χρονολογία. 10 και 4 το βράδυ έγινε αυτό. Τους λείπει ο πατέρας τους? Να μιλήσω τώρα εγώ για τα παιδιά. Όταν συζητάτε. Σίγουρα αγαπούν πάρα πολύ τον μπαμπά τους. Έχουν επαφή. Τον βλέπουν πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Μάλιστα. Το επίθετό σου το κράτησες όμως, Είναι το ίδιο επίθετο που έχεις? Το κράτησα. Είναι το συζυγικό του Λιβανίου. Γιατί καταρχήν ήθελα να έχω το ίδιο όνομα με τα παιδάκια. Mm-hmm. Μου φαινόταν επίσης άκομψο να το αλλάξω ξαφνικά.
Ξέρετε κάτι, παντρεύτηκα στα 25. Είχα τον Κωνσταντινάκο μου στα 26. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η καριέρα μου, η καριέρα, ό,τι έκανα, έγινε μετά το γάμο μου. Κατάλαβα. Δεν θα ήταν λίγο αδόκιμο να το άλλαζα? Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν ήθελα για τα παιδιά. Το κομβικό ήταν, με λένε Λιβανίου, λένε τα παιδάκια Κωνσταντίνος Λιβάνιος, Αλεξάνδρα Λιβανίου. Δεν μ' άρεσε τώρα να το αλλάξω. Θα νιώθω ότι κάτι από αυτά θα ήμουν πιο μακριά. Τώρα πώς είναι η ζωή σου? Πάρα πολύ πάνω στα παιδιά, ναι. Πάρα πολύ πάνω στη δουλειά. Σίγουρα με τις αγωνίες λόγω κρίσης, τις αγωνίες της δουλειάς. Πάνε όμως καλά τα πράγματα. Και. Για να φτιάξεις την προσωπική ζωή. Είμαι καλά. Τι μπορεί να χαλάει μια ωραία οικογένεια? Είναι πολλά αυτά που μπορεί να τη χαλάσουν? Κοίταξε, πραγματικά αυτή την απάντηση δεν την ξέρω. Δηλαδή, τι μπορεί να έλαντε. Αλλά κάποια στιγμή σίγουρα πρέπει, δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να αγαπάς τον άλλον και να το δείχνεις. Και να αγαπάς πάρα πολύ τα παιδιά, όταν υπάρχουν παιδιά. Και όλα νομίζω μπορείς να τα βάλεις πίσω, εάν δεις ότι ο άλλος βάζει πάνω απ' όλα τα παιδιά. Μάλιστα. Όταν δεις ότι εκεί αυτό και οτιδήποτε, ξέρω, είναι και το ένστικτο της μάνας. Νομίζω όταν υπάρχουν παιδιά, λειτουργεί διαφορετικά. Ναι. Μας τσεκάρετε διαφορετικά εμάς τους άντρες. Ναι. Εσύ θεωρείς μήπως ότι αφιερώθηκες εντελώς στα παιδιά σου και σταμάτησες να έχεις με τον άντρα σου, όχι εσύ? Ναι. Αν συμβαίνει σαν κατάσταση εννοώ. Δεν το πιστεύω. Πού υπάρχει όριο σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή είμαστε καλά, βγαίνουν τα παιδιά και δεν δίνει σημασία στον άντρα από εκεί πέρα. Δημήτρη μου, πιστεύω αντιθέτως ότι όταν είναι όλα ήρεμα και η σχέση είναι μια χαρά και η οικογένεια λειτουργεί, τότε παραμελείς και λίγο τα παιδιά με την έννοια, εντάξει, είσαστε στο κατεστημένο σας, στην ασφάλειά σας, θα βγούμε και το βράδυ. Όταν όμως αρχίζει το πρόβλημα και λες τώρα τι γίνεται εδώ, εκεί σίγουρα βγάζει κάτι κεραίες η μάνα και είναι πάνω από τα παιδιά και alert επί χίλια, επί 10.000 και επί 1 εκατομμύριο. Ναι, εγώ στο λέω γιατί ξέρω περιπτώσεις που εμφανίστηκαν παιδιά και δεν υπήρχε πια ο άντρας, παιδί μου. Πέσαμε με τα μούτρα και εντάξει, δεν είπαμε να κάνουμε παιδιά για να χαλάσουμε τη μεταξύ μας. Συνέβη αυτό. Αντιθέτως, μέσα στο γάμο. Το λέω γενικότερα. Ναι. Συμβαίνει σε κάποιες γυναίκες να αφιερωθούν 100%. Εντάξει, σπάνια.